Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Μυκτής Επισανά μετά το τέλος του ανεπιτυχής αποτελέσματος 2-1, 1-2 μάλλον απέναντι στην ΕΠΣ Χανίων. Παρ' όλα αυτά, μια εξαιρετική πορεία φέτος. Πολλοί δεν το περιμένανε και με νέα παιδιά τα οποία το τελευταίο διάστημα παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και έχουν να το λένε όλοι αυτό σε επίπεδο προεθνικών ομάδων. Καταρχάς, ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση. Πώς ήταν το παιχνίδι? Καλησπέρα και από μένα. Αυτό που εξήγησα και στα παιδιά, πρέπει να είμαστε σε αυτές τις ηλικίες δίκαιοι, να λέμε την αλήθεια, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Σήμερα, σχέση με τα άλλα τα παιχνίδια, δεν πιάσαμε την απόδοση που περιμέναμε, που θέλαμε από τη συγκεκριμένη ομάδα. Τα παιδιά τα ίδια έχουν δείξει και σε πιο δύσκολα παιχνίδια να βγάζουμε καλύτερα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι άναρχο, βέβαια σε μια εισάξια ομάδα, όχι καλύτερη, ούτε εμείς σήμερα είμαστε καλύτεροι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να πάει στα πέναλτι έτσι όπως έγινε στο τέλος, η φάση του πέναλτι. Από εκεί και πέρα, εμάς σήμερα μας τύχησε, σίγουρα φάνηκε στο παιχνίδι, οι δύο απουσίες που είχαμε με δύο παίκτες, τον Αντωνίου που είναι το σέντερφορ μας ο βασικός, συν ο Αθανασίου που είναι το αμυντικό μας χαφ. Βέβαια τα παιδιά που επιλέγηκαν σήμερα να παίξουν προσπάθησαν να δώσουν το 100% και δεν έχω κανένα παράπονο. Η προσπάθεια έγινε. Τα παιδιά τελείωσαν τον αγώνα, είχαν δώσει το 100%. Απλά περιμέναμε να ήμασταν λίγο πιο ποιοτικοί με την μπάλα στα πόδια. Αυτό μας έλειπε σήμερα. Γενικά το επίπεδο το βλέπετε να έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια στις Μυκτές της Επισανά? Σίγουρα, εμένα είναι η πέμπτη μου χρονιά εδώ πέρα. Έχουμε κάνει 4 πρωταθλήματα, γιατί το ένα δεν έγινε λόγω κορονοϊού. Από τα 4 πρωταθλήματα που κάνανε οι ομάδες μας, οι 3 φορές καταλήξαν να τερματίσουν τα παιδιά πρώτα στον όμιλο. Δίπλα σε πάρα πολύ δύσκολες ομάδες όπως είναι Αθήνα, ο Πειραιάς, η Δυτική Αττική. Σίγουρα αυτό που λέω είναι ότι το ταλέντο υπάρχει. Και από εκεί και πέρα όλα είναι θέμα δουλειάς. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε μια διοίκηση που μας έχει στηρίξει αυτή την πενταετία. Δεν έχει μπει σε μια διαδικασία να αλλάζει προπονητές ή οτιδήποτε. Έχει ακολουθήσει πιστά το πλάνο που είχαμε πει. Το ταλέντο υπάρχει. Φαίνεται αυτό. Από εκεί και πέρα από τα παιδιά τα ίδια εξαρτάται να φτάσουν σε μια ηλικία 17-18 χρονών και να μπορέσουν να παίξουν υψηλό επίπεδο. Όταν λέμε υψηλό επίπεδο, συγκεκριμένα παιδιά υπάρχουν στην Ανατολική Αττική που δεν θεωρώ ότι είναι το επίπεδο τους είτε για Α τοπικό είτε και για Γ εθνική. Μπορούν να παίξουν ακόμα πιο ψηλά. Έχουμε δει παιδιά δουλεύοντας σκληρά 17-18 χρονών πρέπει να διεκδικήσουν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο Α-Β εθνική στην Ελλάδα. Αυτό είναι σίγουρο. Και ένα μήνυμα στους γονείς και στις ομάδες που έχουν αυτά τα παιδιά. Τι έχετε να τους πείτε εσείς, να δώσετε περισσότερο χρόνο συμμετοχής? Γιατί είδαμε, ας πούμε, μας είπε και ο άλλος προπονητής από τα Χανιά, ότι παίζουν τα παιδιά στο Α τοπικό και παίρνουν παραστάσεις. Μήπως είναι αυτό το κλειδί ώστε να εξελιχθούν τα παιδιά? Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή καταρχήν να πιάσουμε λίγο το θέμα των γονιών. Οι γονείς πρέπει να αφήσουν στους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Καταλαβαίνω πολλές φορές ότι την υπερβολική αγάπη δίνουν κάποιες οδηγίες στα παιδιά τους, κατευθύνουν σε λάθος δρόμο και αντί να νομίζουν ότι βελτιώνουν τα παιδιά, τα αφήνουν στάσιμα και τα χειροτερεύουν, γιατί τα παιδιά μπερδεύονται. Οπότε ας αφήσουν στους ειδικούς οι γονείς τα παιδιά τους και πιστέψτε με, οι προπονητές θέλουν να βελτιώσουν τα παιδιά και θέλουν να εξελιχθούν, γιατί έτσι εξελίσσονται και οι ίδιοι προπονητές. Εντάξει. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι στο αντρικό επίπεδο για τα τοπικά. Εμείς αν εξαιρέσω στη συγκεκριμένη ομάδα που είδατε σήμερα, 2-3 παιδιά παίζουν σε αντρικές ομάδες και αυτές όχι στο Α τοπικό, παίζουν σε Β και Γ κατηγορία. Μας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία τη δεδομένη στιγμή, επειδή υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα στις ομάδες, δεν βλέπω τι καλύτερο αυτή τη στιγμή σε μια ομάδα Α τοπικού παραδείγματος χάρη να στηρίζονται τα παιδιά της ακαδημίας και ναι, μαζί τους είμαι, συμφωνώ, ο κορμός, ας είναι 3-4 παίκτες έμπειροι της κατηγορίας, δεν νομίζω ότι θα διαφέρουν πολύ από έναν παίκτη μεγαλύτερης ηλικίας και από άλλες περιοχές. Και στο τέλος θα βγουν στη θετική πλευρά και οι ομάδες αλλά και οι προπονητές, ώστε αυτά τα παιδιά να εξελιχθούν και να πάνε πιο πάνω. Είναι σίγουρο αυτό. Απλά θέλει υπομονή. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν ένας προπονητής μπαίνει σε μια ομάδα και άμα κάνει τρεις ήττες φεύγει, καταλαβαίνει ότι δεν θα επιλέξει τον 16χρονο, τον 17χρονο, γιατί θα χάσει τη δουλειά του. Οπότε ξεκινάει όλο το θέμα από τις διοικήσεις και στο πλάνο που θα επιλέξουν. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.